Γεια, πότε θα κάνουμε στα λευριά? Ένα από τα πιο ωραία γλυκά του φθινοπόρου, μα πολύ ωραίου, είναι η μουσταλευριά, που γίνεται από το μούστο των σταφυλιών και αλεύρι. Εξού και το όνομά της. Πρώτα-πρώτα πατούσανε τα σταφύλια, βγάζανε τον καλύτερο μούστο στην άκρη. Θέλει μια διαδικασία για να μην βράσει και γίνει κρασί. Θέλει κόψιμο με στάχτη, με καθαρή στάχτη που την έχει πάρει από ξύλα. Βάζεις το μούστο σε μια μεγάλη κατσαρόλα, στη φωτιά. Βάζεις τη στάχτη σε ένα τουλπάνι, βράζει μαζί και κόβει το βρασμό. Από εκεί το σουρώνεις, το διπλοσουρώνεις για να μην μείνει στάχτη στην κατσαρόλα. Το φυλάσεις ή στο ψυγείο ή στην κατάψυξη ανάλογα πόσο θέλεις και πότε θες να το φτιάξεις. Η δοσολογία είναι 5 μέρη μούστο ένα αλεύρι, άλλοι το κάνουν 6-1, άλλοι 5-1. Εγώ το φτιάχνω 5-1. Βάζεις την κατσαρόλα μετρημένα το μούστο στη φωτιά, διαλύεις το αλεύρι και μετά το ρίχνεις μέσα στο μούστο και αρχίζεις το ανακάτεμα. Θέλει πολύ ανακάτεμα να μην βολιάσει και σιγά σιγά έρχεται και δένει. Όταν δέσει είναι έτοιμος για σερβίρισμα. Διαλέγανε το καλύτερο μούστο. Η καλύτερη μουσταλευριά γίνεται με μαύρο μούστο, δηλαδή από μαύρα σταφύλια, είναι πιο γλυκά. Και βεβαίως θυμάμαι ότι τα απογεύματα, το φθινόπωρο, ανταλλάσσαμε μουσταλευριές. Εκεί γινόταν ένας μικρός χαμός. Δηλαδή μόλις κατέβαινε η κατσαρόλα, άρχιζε η μάνα μου να σερβίρει τη μουσταλευριά, η οποία όσοι είμαστε είχαμε το πιατάκι μας και μετά αρχίζαμε αυτό της Καλλιόπης, το άλλο της Γονένας, το άλλο της Μαργαρούλας, το άλλο της Δήμητρας, να δώσουμε να γευτούν τη μουσταλευριά μας. Το ίδιο αντίστοιχο γινόταν και από πλευρά τους. Δηλαδή τα απογεύματα ανταλλάσσαμε μουσταλευριές. Αυτό γινόταν και ως επιτοπλίστων παραμονές στα χειροσφάγια. Ήταν ένα γλυκό που το είχαμε και στα χειροσφάγια. Και τώρα λοιπόν σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο ένα κέρασμα στο σύλλογό μας με αυτά τα καλούδια τα φθινοπορεινά. Ερχόμενο! Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε! Φτιάξαμε παστελαριές, οι οποίες είναι σίκο γεμιστό με καρύδια, σουσάμι, κανελογαρίφαλα και μπόλικο ανθόνερο, ψημένα στο φούρνο. Φτιάξαμε τις μουσταλευριές. 147 μπολάκια, για να δούμε, θα έχουμε κόσμο. 147 μπολάκια, φτιάξαμε μπάρες μικρές με σίκο, καρύδια, μέλι, ό,τι είναι της εποχής. Φτιάξαμε μικρά κομματάκια που θα τα σερβίρουμε, ρακί και στολίσαμε το μπουφέ μας με όλα τα φθινοπορεινά. Είχαμε πάει στην Άρνη, μαζέψαμε διάφορα κλαδιά, φτέρες, αμύγδαλα, σίκα, καρύδια, κάστανα, ό,τι βρήκαμε. Το μούστο τον βρήκαμε από έναν καλό φίλο, τον κύριο Κώστα. Είναι από την Κατάκυλο. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον Ακρόγιαλο, τον Γιάννη, ο οποίος μας έδωσε τα μπολ που τη σερβίραμε. Από ό,τι φαίνεται είσαστε πολύ γουρλίδες, γιατί και μας κάνατε καλό ποδάρικο. Ο κόσμος είναι υπεράνωτον. Λοιπόν, το κέρασμα το σημερινό είναι από εμάς για σας, για όλο τον κόσμο, οι οποίοι μας τιμούν και μας ακολουθούν σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Ένα ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις με την επόμενη, η οποία θα είναι τα Σύσυρα, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, μετέπειτα η Χριστουγεννιάτικη στο Άναμα στο Δέντρο, οι πίτες μας, για τις οποίες θα ενημερωθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας διασκέδαση και του χρόνου να είστε καλά. Συγχαρητήρια, κυρία μου, συγχαρητήρια.